Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για μια αφόλητη συζήτηση αξιολόγηση του σημαντικού έργου που έγινε ήδη το πρώτο επτάμηνο, αλλά και έναν προγραμματισμό για τις δράσεις για το 2020. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, στην πολύ σημαντική πρόοδο η οποία έχει γίνει στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, την οποία παραλάβαμε περίπου στα όρια της χρεοκοπίας σήμερα, όμως έχει δημιουργήσει μια σημαντική δυναμική που της επιτρέπει να είναι πρωταγωνίστρια στις σημαντικές εξελίξεις, στην δρομολογημένη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών. Θέλω και πάλι να σταθώ στο πόσο μεγάλη σημασία αποδίδω στην κεντρική πολιτική απόφαση την οποία έχουμε πάρει, να είμαστε πρωτοπόροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην απολιγνητοποίηση με ένα τολμηρό σχέδιο το οποίο έχουμε εξαγγείλει. Και το πόσο σημασία αποδίδω στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου, έτσι ώστε οι περιοχές οι οποίες θίγονται περισσότερο, ειδικά η Δυτική Μακεδονία αλλά και ο Δήμος της Μεγαλόπολης, να γνωρίζουν ότι έχουν τη στήριξή μας και ότι θα μοχλεύσουμε όχι απλά ευρωπαϊκούς, δημόσιους αλλά και σημαντικούς ιδιωτικούς πόρους, έτσι ώστε οι περιοχές αυτές να ατενίζουν το μέλλον με περισσότερη και όχι με λιγότερη αισιοδοξία. Σταθώ επίσης ιδιαίτερα στη σημασία που αποδίδω στα σχέδια που αφορούν την ηλεκτροκίνηση, στα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, ειδικά με την αναβάθμιση του κτηριακού μας αποθέματος, τα οποία είναι προγράμματα που έχουν αγκαλιαστεί από ένα μεγάλο υποσύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Και βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τις υπόλοιπες δράσεις του Υπουργείου στα ζητήματα χωροταξίας, όπου γίνεται μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά ώστε να οργανώσουμε το όντως προβληματικό καθεστώς χρήσεων γης το οποίο κληρονομήσαμε. Σημαντική δουλειά η οποία γίνεται στον τομέα του περιβάλλοντος, στη δασική νομοθεσία και φυσικά στα απορρίμματα, όπου έχουμε θέσει φιλόδοξους στόχους υπό την ηγεσία της Γενικής Γραμματείας για το πώς θα αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς έρχεται από το παρελθόν. Σημαντική πρόοδος επιτυχάνεται επίσης και στον τομέα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θα το συζητήσουμε και αυτό. Και βέβαια πρέπει να υπενθυμίσω ότι σημαντικές ιδιωτικοποιήσεις στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων της χώρας αφορούν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είτε μιλάμε για τη ΔΕΠΑ Υποδομών, τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, το ΔΔΕ, τον ΑΔΜΙΕ, την υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου Καβάλας, τα ΕΛΠΕ και φυσικά την περίπτωση της ΛΑΡΚΟ. Οπότε, πολύ ευρύ το αντικείμενο της σημερινής μας συζήτησης και προσβλέπω να συνεχίσουμε και να εντατικοποιήσουμε ακόμα περισσότερο τους ρυθμούς μας σε συνέχεια της πολύ καλής δουλειάς που έχει γίνει το πρώτο επτάμινο.